αιμερά, εκνευρισμένος και απογοητευμένος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χτύπησε το χέρι στο τραπέζι και ζήτησε εξηγήσεις από την Υπουργό Δικαιοσύνης και τον αρχηγό της αστυνομίας για το χθεσινό χάος στη Λέμεσο και την παταγώδη αποτυχία του επιχειρησιακού πλάνου. Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τους πολίτες μας, δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τους πολίτες. Στον απόϊχο των χθεσινοβραδινών επεισοδίων, ο Νίκος Χριστοδουλίδης συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη στο Προεδρικό στην παρουσία των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών, της ηγεσίας της αστυνομίας και του βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Σε έντονο ύφος, ο Πρόεδρος δήλωσε ντροπιασμένος για όσα συνέβησαν, λέγοντας πως ντροπή θα πρέπει να νιώθουν και οι ίδιοι οι υπεύθυνοι. 2 περίπου ώρες διήρκησε η σύσκεψη, ωστόσο δεν έγινε καμία τοποθέτηση εκ μέρους των αρμοδίων. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης αναγνωρίστηκε η αποτυχία του επιχειρησιακού πλάνου από πλευράς αστυνομίας, με τον πρόεδρο να δίνει αυστηρές οδηγίες για αναθεώρηση των επιχειρησιακών διαδικασιών, προκειμένου να μην επαναληφθούν ανάλογα επεισόδια. Στη σύσκεψη δεν τέθηκε καμία συζήτηση για παραίτηση ή παύση οποιοδήποτε αξιωματούχου, με το Προεδρικό να στοχεύει επί του παρόντος την επαναφορά της τάξης και της αποκλιμάκωσης της κρίσης που διέρχεται ο τόπος στη σκιά της βίας και της έντασης που σημειώνεται τις τελευταίες ημέρες. Αυστηρό ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης νωρίς το πρωί από την Βάβλα μετά το μνημόσυνο του ήρωα Μιχαλάκη Παρίδη. Έχουμε συγκεκριμένο πλάνο και σχεδιασμό και μπορώ να δηλώσω σήμερα, γνωρίζοντας τη σημασία της κάθε λέξης που θα αναφέρω, ότι θα αντιμετωπίσουμε το μεταναστευτικό. Άρα δεν έχει καμία σχέση αυτά που είδαμε χθες το βράδυ με το μεταναστευτικό και δεν πρέπει να συγχύσουμε τα δύο θέματα. Αν όλοι αυτοί που εμπλέκονταν, αγαπούσαν ή ενδιαφέρονταν για την πατρίδα μας, δεν θα πρέπει να σε τέτοιου είδους ενέργειες που πρώτα και πάνω απ' όλα προσβάλλουν την χώρα μας. Όσοι ευθύνονται για τις ζημιές θα τις πληρώσουν, υπέδειξε ο πρόεδρος. Η κυβέρνηση θα σταθεί συμπαραστάσεις, αλλά θα δούμε, υπάρχει σχετική πρόνοια στον νόμο για όσους καταδικαστούν, ειδικά στις ποινικές διώξεις, υπάρχει πρόνοια στον σχετικό νόμο. Αυτοί που ευθύνονται και έχουν συλληφθεί, εάν και εφόσον φυσικά αποδειχθεί ότι ευθύνονται, θα πρέπει να υπομισθούν και το οικονομικό κόστος των ενεργειών τους. Με αιχμηρές τοποθετήσεις, τα κόμματα της αντιπολίτευσης βάλουν κατά της κυβέρνησης και των χειρισμών των τελευταίων περιστατικών βίας και καταδικάζουν τα επεισόδια. Κατάφορη αποτυχία της νομιμότητας έναντι της παρανομίας συνιστούν τα επεισόδια, διαμηνύει η Ανίτα Δημητρίου. Η επικίνδυνη και άναρχη κατάσταση, την οποία επέβαλαν μερικές δεκάδες χούλικανς και αδυναμία επιβολής της τάξης και της ασφάλειας, προκαλούν σοβαρότατα ερωτηματικά και γύρουν μεγάλες ευθύνες. Δεν θα επιτρέψουμε να παραδώσουμε την χώρα μας στο χάος. Το ΑΚΕΛ καλεί τόσο την κυβέρνηση όσο και την αστυνομία να λογοδοτήσουν για τα έκτροπα στη Λέμεσο. Η κυβέρνηση και η αστυνομία έχουν ασήκωτες ευθύνες και οφείλουν να λογοδοτήσουν. Γιατί άφησαν ανενόχλητες αυτές τις ομάδες κουκουλοφόρων να επιτίθενται σε Κύπριους και ξένους, να καταστρέφουν και να λαιλατούν στο κέντρο της Λεμεσού. Ανακοινώσεις καταδίκης εξέδωσαν και τα υπόλοιπα κόμματα, ενώ έντονες είναι οι επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνηση και από τους πολίτες.